Είμαι ο Μιχάλης Δημαντούλης. Είμαστε Αυτοπολογικοί και θα δούμε μαζί βασικούς κανόνες διαπραγματεύσεων. Τι είναι επιτυχημένη διαπραγμάτευση? Είναι εκείνη που οδηγεί αφενός σε αποτελεσματική και τίμια συμφωνία, ενώ αφετέρου δεν βλάπτει τη σχέση μεταξύ των διαπραγματευόμενων. Όλα ξεκινούν με το Plan B. Κατεβαίνουμε έχοντας εναλλακτική. Θυμηθείτε, όσο πιο καλή είναι, τόσο πιο λίγο θα είναι το άγχος και η πίεση που θα νιώθουμε. Δεν αφήνουμε τον εγωισμό να εμποδίσει συμφωνία. Μπαίνουμε στη θέση τα πούτσια των άλλων. Διαβάζουμε τα συναισθήματά τους και τα θέλω τους. Συμπάσχουμε. Μιλάμε λίγο, ακούμε πολύ. Αν μας επιτεθούν, δεν χάνουμε την ψυχραιμία μας, αλλά θυμόμαστε το σκοπό μας. Εκτός βέβαια αν ο σκοπός μας δεν είναι μια καλή συμφωνία, αλλά ένας καλός καυγάς. Έχοντας διαπιστώσει τα θέλω τους, μεταθέτουμε τη συζήτηση από τις θέσεις των άλλων στα θέλω των άλλων. Θέλουμε να σεβαστούν τα θέλω μας, δείχνουμε ότι σεβόμαστε τα δικά τους θέλω. Επανδιατυπώνουμε λοιπόν τα θέλω τους έτσι ώστε να περιλαμβάνουν και τα δικά μας θέλω. Και τους αφοπλίζουμε πώς, μιλώντας εμείς οι ίδιοι για τα προβλήματα των δικών μας θέλω, της δικής μας πρότασης, την οποία την κάνουμε εύπεπτη και απλή. Τόσο απλή όσο ένα απλό ναι να φτάνει για να ξεκινήσει η υλοποίηση. Σκεφτόμαστε επίσης την αμφισβήτηση που οι άλλοι θα αντιμετωπίσουν από τους συναδέλφους ή τα αφεντικά τους. Τους δίνουμε λοιπόν κάτι για να σταθούν απέναντι στους δικούς τους με το κεφάλι ψηλά, ως συμβιβαστές, όχι σαν χαμένοι. Τέλος, συνδέουμε την πρότασή μας με αντικειμενικά παραδεκτά όπως συνήθεια, όπως νόμος κτλ. Προσπαθούμε λοιπόν να φτάσουμε σε συμφωνία βάσει κοινά αποδεκτών αξιών, όχι βάση, όχι μέσω πίεσης. Θυμηθείτε, μία συμφωνία που έχει βασιστεί στην αντικειμενικότητα και την αμοιβαιότητα δύσκολα χαλά. Καλή συνέχεια με αποτελεσματικές διαπραγματεύσεις.